Το λόγο τώρα έχει ο κύριος Τσίπρας, πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αναρωτιέμαι τελικά μετά από τόσα επιτεύγματα που έχετε καταφέρει στα επόμενα γενέθλιά σας πόσες τούρτες θα χρειαστεί να κόψετε και πόσους ορόφους θα έχουν αυτές οι τούρτες πια. Διότι πλέον δεν είναι μονάχα η Ολυμπιακή και η Τρένοσέ που είχατε στολίσει την τούρτα των γενεθλίων σας με τον εαυτό σας ρόλο Σούπερμαν, αλλά είναι και η ΔΕΗ, είναι και ο ΔΕΔΙΕ, είναι και η ΛΑΡΚΟ, είναι και η Επικουρική Ασφάλιση, τώρα και ο ΕΦΚΑ. Αλλά εγώ, κύριε Υπουργέ, δεν θα πω ότι είσαστε ανίκανος, ότι είσαστε άχρηστος, ότι είσαστε αποτυχημένος. Αποτυχημένη είναι η πολιτική που με ευλάβει ακολουθείτε. Δεν είστε εσείς. Είναι μια πολιτική, νεοφιλελεύθερη πολιτική, που έχει αποτύχει σε συνθήκες κανονικότητας, όσο δε μάλλον σε συνθήκες κρίσης. Στις συνθήκες που φέρνει και η κρίση της πανδημίας και η κλιματική κρίση και σε όλο τον πλανήτη, ακόμα και στη Μητρόπολη του καπιταλισμού, συνειδητοποιούν ότι με αυτή την πολιτική δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Εσείς όμως αιμονικά συνεχίζετε, επιμένετε. Και βεβαίως τα αποτελέσματα αυτής της πολιτικής πολύ γρήγορα δεν αργούνε μάλλον να φανούνε στην κοινωνία και στους πολίτες. Είναι μια πολιτική που θέλει το κράτος ανίσχυρο και τις αγορές ανεξέλεγκτες. Είναι μια πολιτική που θέλει, όχι μονάχα αυτό, ιδιαίτερα θα μου επιτρέψετε να πω, στη γιαλαντζή εκδοχή του φιλελευθερισμού, στη δική σας εκδοχή, που θέλετε το κράτος να είναι ανίσχυρο όταν ο πολίτης το έχει ανάγκη και όταν η κοινωνία χυμάζεται, αλλά να είναι εκεί για να γίνεται πελάτης ιδιωτικών συμφερόντων. Το κράτος να το αρμέγουν τα φαντς και τα γαλάζια παιδιά, τα golden boys, αλλά όχι για να στηρίζει την κοινωνία όταν η κοινωνία έχει ανάγκη. Και θα ήθελα ειλικρινά να σας ρωτήσω. Βεβαίως η ευθύνη της πολιτικής δεν ανήκει σε εσάς, ανήκει στον κύριο Μητσοτάκη. Αυτός είναι ο έχων την ευθύνη της πολιτικής και την ιδιοκτησία της πολιτικής κυβέρνησης και τις εντολές του προφανώς εκτελείται. Αλλά έτυχε να βρίσκεστε σε δύο πολύ κρίσιμα υπουργεία τα οποία έχουν δημιουργήσει συμφορά κοινωνική και τα δύο. Και το Υπουργείο Ενέργειας, το οποίο διατελέσατε υπουργός, και το Υπουργείο Εργασίας, το οποίο είστε τώρα. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν αισθάνεστε πραγματικά με όλο αυτό την κοινωνική συμφορά που έχει έρθει το ολοκαύτωμα, ιδίως με τους λογαριασμούς στην ενέργεια. Αν αισθάνεστε ότι τα κάνατε όλα καλά ή ότι χρωστάτε κάποιες εξηγήσεις στον ελληνικό λαό. Και για να είμαι πιο συγκεκριμένος, κύριε Χατζηδάκη, θα σας θυμίσω τι δηλώνατε όταν σας ασκούσαμε κριτική με την ανάληψη του καθηκόντος σας ως Υπουργός Ενέργειας, διότι σπεύσατε να μετακυλήσετε την μείωση, να εξαφανίσετε μάλλον τη μείωση που εμείς είχαμε επιφέρει την άνοιξη του 2019, μειώνοντας το φόρο προστέμενης αξίας στον κατώτατο συντελεστή στην ενέργεια. Αυτή τη μείωση που θα έπρεπε να δουν στα τιμολόγια τους οι πολίτες, ύψους περίπου 15%, σπεύσατε να την εξανεμίσετε αυξάνοντας τιμές. Είχατε δηλώσει, το tweet σας μεταφέρω, ό,τι και να λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, ο κόσμος θα καταλάβει όταν θα έρθουν λογαριασμοί της ΔΕΗ στο σπίτι, ότι τελικά δεν θα πληρώνει τίποτα παραπάνω.
Οι καταναλωτές ό,τι πλήρωναν θα συνεχίσουν να πληρώνουν. Αυτά είναι τα δικά σας λόγια και αν δεν κάνω λάθος είναι 26 Ιουλίου 2019. Κρατήστε το. Θα τα δώσω μετά στα πρακτικά όλα μας. Και βέβαια σπεύσατε να δημιουργήσετε μια ρητορική, γενικευμένη ρητορική απαξίωση της δημόσιας επιχείρησης ηλεκτρισμού για να τα κάνετε όλα αυτά, στη βάση ότι δήθεν εκινδύνευε με πτώχευση. Εκινδύνευε με πτώχευση γιατί, επειδή για μία χρονιά, ίσως και για δύο συνεχόμενες χρονιές, η τελική κερδοφορία ήταν σε αρνητικό έδαφος. Με βάση όμως τα επίσημα στοιχεία της ΔΕΗ, η λειτουργική της κερδοφορία επί των ημερών, μας επαναλαμβάνω και το λέω αυτό για να σταματήσει αυτή η σπέκουλα, η λειτουργική κερδοφορία ήταν σε θετικό έδαφος επί της δικής μας διακυβέρνησης, λόγω εκτάκτων γεγονότων, απομειώσεις αξίας λειτουργικών μονάδων, κόστος νόμε, αυξημένες λειτουργικές δαπάνες. Η τελική κερδοφορία ήταν όντως το 18 σε αρνητικό έδαφος, αλλά το 19 όταν την παραλάβατε εσείς ήταν και η τελική κερδοφορία σε θετικό έδαφος. Αλλά ας μην πάμε τόσο μακριά στο 19. Όταν όλοι γνωρίζανε, προφανώς ενδεχομένως και δεν θέλω να κακίσω κανέναν για το έλλειμμα να προφητεύσει το μέγεθος της καταστροφής, δεν γνωρίζαμε το μέγεθος της ενεργειακής κρίσης, αλλά όλοι το γνωρίζαμε ότι έρχεται αυτή η ενεργειακή κρίση μετά την πανδημία. Δεκέμβρης 2020, στη συνέντευξή σας στον ραδιοφωνικό σταθμό Θέμα 104,6. Κύριος Χατζηδάκης, δεν θα αυξηθούν τα τιμολόγια ρεύματος για τους καταναλωτές. Όχι το 19, τέλος του 20, αρχές 21. Και δηλώνατε κατηγορηματικά ότι δεν θα υπάρξει καμία αύξηση στις τιμές της ΔΕΗ, ούτε και στις τιμές των ιδιωτικών εταιριών ενέργειας, δεν θα υπάρχει ούτε μία στο τρισεκατομμύριο να ανεχθούμε τέτοια παιχνίδια. Αυτά δηλώνατε. Δεν αισθάνεστε την ανάγκη να δώσετε εξηγήσεις απέναντι στον ελληνικό λαό για αυτά τα οποία λέγατε και για την καταστροφή που έχει έρθει? Και εν πάση περιπτώσει, αν δεν αισθάνεστε, κρατήστε τα να μην τα έχω, αν δεν αισθάνεστε την ανάγκη να δώσετε εξηγήσεις για όσα δηλώνατε, ενώ ήταν φανερό τι έρχεται, τώρα δεν αισθάνεστε άσχημα την ώρα που η κοινωνία χυμάζεται, την ώρα που το μέσο νοικοκυριό δεν μπορεί να βγάλει από την τρίτη εβδομάδα του μήνα τελειώνει το εισόδημα, την ώρα που οι επαγγελματίες, οι μικροί και οι μεσαίοι, κάντε μια βόλτα στην αγορά, την ώρα που οι αγρότες δεν μπορούν να μείνουν στα χωράφια τους εξαιτίας του γεγονότος ότι με τις επιλογές σας πολλαπλασιάσατε το κόστος της ενεργειακής κρίσης. Σε αυτές τις συνθήκες, και ενώ επιμένετε να μην αυξάνετε τον κατώτατο μισθό για να υπάρξει εισόδημα στον εργαζόμενο, στον μισθωτό που θα πέσει στην αγορά, δεν αισθάνεστε άσχημα να φέρνετε νομοσχέδια τα οποία δημιουργούν συνθήκες, αν θέλετε, κοινωνικής δυσφορίας μέσα από τις συγκρίσεις που γίνονται για τους μισθούς του ιδιωτικού υπάλληλου, του μέσου, του δημόσιου υπάλληλου και των golden voice που θα αμείβονται με 4, με 5, με 6, με 8 χιλιάδες ευρώ? Και δεν αισθάνεστε άσχημα ως φιλελεύθερος όταν την ίδια στιγμή που ομνύεται υπέρ της λειτουργίας των αγορών και της αυτορύθμισής τους και του λιγότερου κράτους, εσείς από το παράθυρο γεμίζετε το ελληνικό δημόσιο με μετακλητούς και με blue golden boys, με γαλάζια, χρυσά παιδιά? Δεν ήταν εποποιία μονάχα αυτή για την οποία μίλησε ο καθαιρεθής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κ. Λιβανός, τα χρόνια του 2007-2009, της διακυβέρνησης Καραμαλή. Εποποιία είναι και αυτό που κάνετε σήμερα εσείς. Γαλάζια παιδιά παντού, ενώ η κοινωνία στενάζει. Και υποτίθεται ότι εσείς είστε με το λιγότερο κράτος, αλλά εσείς στην πραγματικότητα θέλετε το κράτος να είναι τσιφλίκι σας.
Θέλετε το κράτος να σας σιτίζει. Θέλετε λιγότερο κράτος για τον πολίτη, αλλά περισσότερο κράτος για τα κομματικά στελέχη. Για τα 256 στελέχη του ΕΦΚΑ δεν ζητάτε ούτε καν τα προσόντα που θέτει ο ΑΣΕΠ, αλλά τους δίνετε υπέρογκες αμοιβές. Και ενώ η ακρίβεια γονατίζει νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Και τα ίδια κάνετε παντού, όχι μόνο στον ΕΦΚΑ. Γεμίσατε το δημόσιο με μετακλητούς και με γαλάζια ρουσφέτια. Τα ίδια κάνετε και χειρότερα θα αποκάνετε στη ΔΕΗ. Κατάργηση του ΑΣΕΠ και των συλλογικών συμβάσεων για τους διορισμούς στη ΔΕΗ. Δημιουργήσατε εργαζόμενους δύο ταχυτήτων. Με νέους φθηνούς εργαζόμενους των 600 ευρώ, που δεν θα καλύπτονται από τις συλλογικές συμβάσεις και με στελέχη διοίκησης, με αυξημένες αμοιβές και με προσλήψεις εκτός ΑΣΕΠ. Καταργήσατε την αξιοκρατία, τη διαφάνεια στις προσλήψεις, ανοίγοντας την πόρτα σε ρουσφέτια, όσο μπορείτε και όπως μπορείτε. Και βεβαίως εσείς ξέρετε, γιατί τώρα είναι η εποχή που μας αρέσει να μιλάμε για το παρελθόν, λες και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν ανέκαθεν απέναντι σε αυτή τη λογική και απέναντι και στις κυβερνήσεις Καραμαλή και στις κυβερνήσεις πρωτήτερα του κ. Μητσοτάκη, του Πατρός. Να τα θυμηθούμε. Εσείς οι φιλελεύθεροι, οι νεοφιλελεύθεροι, είστε χειρότεροι. Αποδειχθήκατε χειρότεροι. Για να θυμούνται οι γεραιότεροι και να μαθαίνουν οι νεότεροι, τι διαπράξατε επί κυβερνήσεως Μητσοτάκη 90-93 στη ΔΕΗ. Τα ξεχάσατε. Μέσα σε μία τριετία 11.600 προσλήψεις. Αυξήσατε κατά το 1/3 το δυναμικό της ΔΕΗ με ρουσφέτια. 8.700 ρουσφέτια σε μια χρονιά. Αυτή είναι η κυβέρνηση και η λογική. Οι κυβερνήσεις Μητσοτάκη και οι λογικές Μητσοτάκη στη χώρα. Δήθεν λιγότερο κράτος, αλλά περισσότερο κομματικό κράτος. Τα ίδια λέγατε και τότε. Τα ίδια λέγατε και τότε. Τα ίδια και τώρα. Ότι δήθεν θέλετε λιγότερο. 30 χρόνια πριν, εδώ οι βουλευτές σας συζητάγανε για 15 χρόνια πριν. Ο υπουργός σας που τον καθαρέσατε και ο άλλος, ο πρώην, ο νυν δήμαρχος, μιλάει για 15. Και 15 χρόνια πριν και 30 χρόνια πριν και σήμερα τα ίδια κάνετε. Είναι στο DNA σας. Θεωρείτε το κράτος τσιφλίκι σας. Αυτή είναι η λογική σας. Πάμε λοιπόν στο τώρα, αφού δεν σας αρέσει να μιλάμε για το παρελθόν. Πόσες γενικές διευθύνσεις βρήκατε στη ΔΕΗ, κύριε Χατζηδάκη, το 2019, 7. Πόσες τις κάνατε σήμερα, 15. Από 27 διευθυντές το 19, σήμερα έχετε 105, με 70 νεοφερμένους από την αγορά, από εσάς, με υψηλές αμοιβές. Από 60 βοηθούς διευθυντές που βρήκατε το 19, πόσους βοηθούς διευθυντές έχει σήμερα, 250 από 60. Μαγαζί σας η ΔΕΗ. Μαγαζί σας ήτανε και μαγαζί σας θέλετε να το ξανακάνετε. Και την ίδια στιγμή δώρο στα φαντς η περιουσία του ελληνικού λαού. Μέσα σε μια νύχτα αποφασίσατε και μάλιστα μέσα από αύξηση του κεφαλαίου. Όχι από διαδικασία πώλησης. Δηλαδή βάλαμε και λεφτά, βάλαμε 100 εκατομμύρια ως δημόσιο εννοώ, ως βασικός μέτοχος, για να χάσουμε το 15% των μετοχών. 15% των μετοχών. Μετατρέποντας τη δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού από επιχείρηση κοινής ωφέλειας σε επιχείρηση ωφέλειας των γαλάζιων golden points και των ιδιωτών επενδυτών. Μόνο αυτοί θα ωφελούνται πλέον. Που κερδίζουν και θα κερδίζουν πάνω στη συμφορά που έχει βρει κάθε νοικοκυριό, κάθε μικρομεσαίο επαγγελματία, τους αγρότες, τους μισθωτούς, τους εργαζόμενους. Με τους λογαριασμούς που έρχονται και παθαίνει ο κόσμος σε κεφαλικό. Και το λέω αυτό διότι τις τελευταίες μέρες έχουμε σειρά δημοσιευμάτων που μας λένε ότι υπάρχει κερδοφορία μεγάλη. Από πηγές της ίδιας εταιρείας. Λειτουργική κερδοφορία έπειτα στα 850 εκατομμύρια ευρώ για τη ΔΕΗ το 2021. Και για τη ΔΕΠΑ ιστορικό ρεκόρ κερδοφορίας το 2021.
Τη στιγμή δηλαδή που έχετε εξαντλήσει, έχετε ξεθεώσει με τους λογαριασμούς στα νοικοκυριά, αυτοθαυμάζονται τα στελέχη σας για την υψηλή κερδοφορία. Και να έρθω και σε ένα άλλο θέμα εδώ. Ξέρετε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ποιες είναι οι αμοιβές του αρχή Golden Boys, Boy της ΔΕΗ, του κύριου Στάση, του Γενικού, του Διευθύνοντος Συμβούλου, σε σχέση με τις αμοιβές που έπαιρνε ο κύριος Παναγιωτάκης επί ΣΥΡΙΖΑ στη ΔΕΗ, όταν επί 4,5 χρόνια δεν είχε ακριβή ούτε ένα ευρώ το τιμολόγιο στα νοικοκυριά. 6 φορές μεγαλύτερες. 360.000 ευρώ ετησίως με τα μπόνους καθαρίζει ο κύριος Στάσης. Το γνωρίζετε αυτό? Είστε κορόιδα εσείς οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Κορόιδα είσαστε. Δεν πήγατε κι εσείς να γίνετε γαλάζια Golden Boys, κάθεστε εδώ και κάνετε τους γαλάζιους βουλευτές? 360.000 ευρώ καθαρίζει ο κύριος, μαζί με τα μπόνους. Ο Πρωθυπουργός της χώρας έχει ετήσιες απολαβές αποζημίωσης για το ρόλο που διατελεί 85.000 ευρώ. 4 φορές περισσότερα παίρνει ο κύριος Στάσης από τον κύριο Μητσοτάκη. Πλάκα μας κάνετε. Γιατί να υδρώσει λοιπόν αυτός ο κύριος, αν αυξήθηκαν τα τιμολόγια, αν δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα η μέση οικογένεια, αν δεν μπορεί ο μέσος Έλληνας πολίτης να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, αν έρχεται η σύνταξη 700 ευρώ και έρχεται ο λογαριασμός 600 στα παλιά του υποδήματα και στα δικά σας τα παλιά υποδήματα. Αλλά τα ίδια και χειρότερα κάνετε και σε άλλους οργανισμούς του δημοσίου. Τους αλώνουν τα γαλάζια παιδιά. Στο ΔΔΕ, στελέχη από την αγορά, καταλαμβάνουν θέση στο οργανόγραμμα. Με μόνο κριτήριο, μοναδικό κριτήριό τους, την πολιτική τους ταυτότητα. Και μάλιστα σε διευθυντικές θέσεις που δημιουργούνται ειδικά για αυτούς. 11 νέες θέσεις διευθυντών στο ΔΔΕ για πολιτικούς φίλους με εντολές του Μεγάρου Μαξίμου. Αύξηση των αμοιβών για τους διευθυντές και γενικούς διευθυντές που υπερβαίνουν πλέον το πλαφόν των 4.650 ευρώ το μήνα. Και πάρτι αυθαιρεσίας με τα μπόνους λίγες μέρες πριν λήξει το έτος, τα Χριστούγεννα, ώστε να πάρουν τα γαλάζια παιδιά του Διοικητικού Συμβουλίου το 100% των χρυσών μπόνους, δηλαδή ως και 50% των μεικτών αποδοχών τους, δηλαδή ως 60.000 ευρώ. Δεν είναι και άσχημα, ρε παιδιά. Δεν είναι και άσχημα. Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει. Την ώρα που ο συνταξιούχος, ο μισθωτός, ο αγρότης, ο ελεύθερος επαγγελματίας, ο μικρομεσαίος επιχειρηματίας στενάζει, εσείς δίνετε μπόνους σε αυτούς σας, τα παιδιά σας. Και ποια είναι τα αποτελέσματα? Διότι θα αντιτείνει κανείς ότι εντάξει, όλο αυτό γίνεται όχι γιατί έχετε στήσει ένα πάρτι στο κράτος, αλλά γιατί θέλετε να φέρετε τους άριστους. Διότι μέχρι τώρα οι παθογένειες του ελληνικού δημοσίου ήταν επειδή είχαμε κακά αμοιβόμενα στελέχη, δεν είχαμε καλούς μάνατζερς. Και εσείς φέρετε τους άριστους, τους καλούς. Ποια είναι τα αποτελέσματα της άλωσης στο ΔΔΕ και στη ΔΕΗ? Ο άριστος ΔΔΕ ήταν απόλυτα απροετοίμαστος στις δύο κακοκαιρίες, πέρυσι στη Μύδια και φέτος στην Ελπίδα. 5 μέρες χωρίς ρεύμα, δεκάδες χιλιάδες νοικοκυριά. Ο άριστος ΔΔΕ των στελεχών με τα παχυλά μπόνους δεν έδωσε ούτε τα σωστά στοιχεία για τις επιδοτήσεις του Ιανουαρίου. Με αποτέλεσμα να μην μπουν οι εκπτώσεις σε όλους τους καταναλωτές. Μέχρι και η ΡΑΕ αναγκάστηκε να επιβάλλει πρόστιμο για παράληψη αφημί και στοιχείων επικοινωνίας πελατών. Η ΡΑΕ έβαλε πρόστιμο στους άριστους. Και τι καταφέρατε όμως? Ας αφήσουμε τώρα το θέμα των γαλάζιων παιδιών. Με τη στρατηγική σας των ιδιωτικοποιήσεων και με τα ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια με τα οποία από εδώ και στο εξής λειτουργούν τόσο ΔΔΕ όσο και οι ΔΕΗ. Πουλήσατε το 49% του ΔΔΕ σε κάποιο φαντ, το οποίο χωρίς κανένα ρίσκο, χωρίς καμία δέσμευση επενδύσεων, χωρίς καμία τεχνογνωσία, απλά θα κάθεται και θα καταγράφει κέρδη κάθε χρόνο.
Και το ίδιο κάνατε και με το 17% της ΔΕΗ. Και τι καταφέρατε με αυτό? Πέρα από το να πανηγυρίζουν κάποιοι για τα κέρδη έπειτα την ώρα που στενάζει η κοινωνία, τι καταφέρατε? Να βυθίσετε τη χώρα σε ενεργειακή φτώχεια. Η Ελλάδα στέφεται για μήνες συνεχόμενους πρωταθλήτρια ακρίβειας στη χονδρική τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη. Σας παραδίδω το σχετικό πίνακα. Το σχετικό πίνακα που λέει την αλήθεια για το πού βρίσκεται η Ελλάδα στην κορυφή και από κάτω όλες οι υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και μην προσπαθείτε με λαθροχειρίες να μπερδέψετε τη χοντρική με λιανική τιμή πώλησης για να πείτε ότι δεν είμαστε κορυφαίοι, είμαστε στις 6 πρώτες. Πρώτοι είμαστε στη χοντρική τιμή. Αυτή είναι η μόνη συγκρίσιμη τιμή. Σας το καταθέτω κι αυτό. Όλο και περισσότεροι πολίτες βρίσκονται σε απόγνωση. Όλη η κοινωνία υποφέρει. Αλλά εσείς θεωρείτε ότι εντάξει, καλά πάντα πράγματα. Ξέρετε κάτι, κύριε Χατζηδάκη, αν αυτές οι επιλογές, γιατί επαναλαμβάνω, εγώ δεν σας πω ούτε άχρηστο, ούτε ανίκανο, ούτε προσωπικά αποτυχημένο. Οι πολιτικές σας είναι αποτυχημένες. Αλλά αν αυτές οι αποτυχημένες πολιτικές ήταν κάποτε προβληματικές, σήμερα στις συνθήκες κρίσης δεν είναι απλά προβληματικές, είναι καταστροφικές, είναι επικίνδυνες. Και θα ήθελα ειλικρινά να μου πείτε πόσο περήφανος είστε για τα αποτελέσματα αυτών των επιλογών. Για τα αποτελέσματα των ιδιωτικοποιήσεων. Για το γεγονός ότι η ΔΕΗ σήμερα, αντί να παίζει το ρόλο της στην αγορά και στον ανταγωνισμό να κρατάει τις τιμές προς τα κάτω, παίζει το ρόλο του πρωτοπόρου στην κούρσα πόσο θα ανέβει η τιμή του ρεύματος. Για να έχει κέρδη, αλλά να χάνουν τα νοικοκυριά. Πόσο ευτυχείς είστε με την περιβόητη επιλογή σας να επισπεύσετε χωρίς σχέδιο την απολιγνητοποίηση. Πόσο ευτυχείς είστε. Μας έχετε κατηγορήσει εδώ ότι δεν θέλουμε την πράσινη ανάπτυξη. Είχαμε σχέδιο. Είχαμε λογική. Εσείς επισπεύσατε μέσα σε 1,5 χρόνο τα κάνετε όλα. Δεν βλέπατε τι έρχεται. Και ξαναβάλατε σε λειτουργία τα λιθυντικά εργοστάσια, αλλά χωρίς κόσμο. Χωρίς δυνατότητες. Τόσο πια άριστοι είσαστε ως τεχνοκράτες, που δεν μπορείτε να σχεδιάσετε. Δεν μπορείτε να προβλέψετε. Και επίσης να μου πείτε, αν αυτή η είδηση που βγήκε χθες στη δημοσιότητα, σύμφωνα, η καταγγελία μάλλον, του κυρίου Σταματάκη, ο οποίος ήταν στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ επί σειρά ετών και δεν είναι στηριζέως. Από όσο γνωρίζω, στη Δάκη ήταν. Ο οποίος κατήγγειλε ότι η διοίκηση της ΔΕΗ, ο άριστος κύριος Στάσης των χιλιάδων, εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ αμοιβών ετησίως μαζί με τους υπόλοιπους, δέσμευσαν μέσω δανείων 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ το καλοκαίρι του 2021, δέσμευσαν το μείγμα της ηλεκτροπαραγωγής, βάζοντας πράσινη ρήτρα στα δάνεια που πήραν. Δηλαδή αυτοδεσμεύτηκε η ΔΕΗ να καίει πανάκριβο φυσικό αέριο και έτσι να μεταφερθεί υπέρογο κόστος στους καταναλωτές. Αν ισχύει αυτό, χρωστάτε και εδώ κάποιες απαντήσεις. Πρώτα απ' όλα, αν ισχύει, δεύτερον, να το γνωρίζετε. Αν εσείς δώσατε άδεια, έγκριση να γίνει κάτι τέτοιο. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτή τη ζημιά των επιλογών του κυρίου Χατζηδάκη, του κυρίου Μητσοτάκη, των νεοφιλελεύθερων επιλογών, και αυτή τη ζημιά για να τρώνε και να πίνουν τα γαλάζια παιδιά, ποιος θα την πληρώσει αυτή τη ζημιά? Θα τους δώσετε μήπως καμία αύξηση στα μπόνους που τα έχουν καταφέρει τόσο καλά? Λοιπόν, έρχομαι τώρα και στον ΕΦΚΑ. Τα ίδια κάνετε και στον ΕΦΚΑ. Τέτοια στελέχη θα φέρετε στον ΕΦΚΑ? Τέτοια στελέχη? Αλλά πριν έρθω στον ΕΦΚΑ, θα θυμηθώ και τις άλλες επιτυχίες σας ως Υπουργός Εργασίας. Θυμάστε ποια ήταν μία από τις βασικές εποδούς, ένα από τα βασικά συνθήματα της Νέας Δημοκρατίας προεκλογικά και κατά διάρκεια ανάληψης των καθηκόντων από τον κύριο Βρούτση, τότε του Υπουργείου Εργασίας? Ότι θα τελειώσει αυτή η ιστορία με τις εκκρεμείς συντάξεις. Σε μια μέρα πλέον θα βγαίνει η σύνταξη. Αυτό είχατε υποσχεθεί και αυτό λέγατε στις προγραμματικές σας δηλώσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ παρέλαβε από την κυβέρνηση Σαμαρά 367.000 εκκρεμότητες κύριων επικουρικών και εφάπαξ.
Και κατάφερε με δυσκολία βέβαια να τις μειώσει κατά 70%. Σας αφήσαμε 107.000 και το είχατε κάνει σημαία σας. Ότι επειδή ήμασταν ανίκανοι και επειδή δεν είχαμε τεχνοκράτες και επειδή δεν ήμασταν άριστοι, σας αφήσαμε κρεμείς συντάξεις. Μάλιστα. Πήρατε τις 107.000 ενώ υποσχεθήκατε ότι θα βγαίνει σε μια μέρα και τις φτάσατε στις 350.000 που είναι περίπου σήμερα. Γιατί συνέβη αυτό. Κοιτάξτε, εμείς τι κάναμε καταρχάς. Εμείς είχαμε προχωρήσει σε ένα πρόγραμμα του ΟΑΕΔ, στο οποίο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ είχαμε μεταξύ 1.000 νέων επιστημόνων, είχαμε 680 νέους επιστήμονες που είχαν εκπαιδευτεί επί μήνες και δουλεύαν αποκλειστικά σε αυτό το project, στην έκδοση συντάξεων. Και μειώσαμε κατά 70% τις εκκρεμίες συντάξεων. Αν τους κρατάγατε τους ανθρώπους αυτούς που σας παρακαλάγαμε και λέγατε ότι σας παρακαλάμε γιατί είναι δικά μας παιδιά δήθεν, με διαδικασία σας έπτους πήραμε. Καμία σχέση. Νέοι επιστήμονες σε ένα πρόγραμμα για να καταπολεμήσουμε το brain drain. Αν τους ανανεώνατε τη σύμβαση, όπως σας ζητάγαμε τότε, μέσα σε ένα χρόνο θα έχει μηδενιστεί το πρόβλημα. Δεν το κάνατε. Γιατί θέλετε να τους εκδικηθείτε. Δεν το κάνατε. Και εν πάση περιπτώσει, τι κάνατε είναι το ερώτημα. Πού είναι αυτή η περιβόητη ψηφιακή επανάσταση που έχετε κάνει. Που ό,τι βρήκατε έτοιμο στο Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, το προχωρήσατε και καλά κάνατε. Αλλά εκεί που δεν υπήρχαν υποδομές, πέσατε μέσα στη μαύρη τρύπα. 2,5 χρόνια έχουν περάσει. Δεύτερο μεγάλο επίτευγμα που κάνατε. Η 13η σύνταξη. Θυμάστε τι μας λέγατε. Ψίχουλα δίνετε, προεκλογικά. Ψίχουλα στους συνταξιούχους. Κοροϊδεύετε τους συνταξιούχους. Είχαμε θεσπίσει 1 δισεκατομμύριο ευρώ περίπου. 1 δισεκατομμύριο ευρώ στον προϋπολογισμό και θεσμοθετήσει και ψηφίσει εδώ στη Βουλή κάθε άνοιξη να δίδετε στους συνταξιούχους. Δεν ήταν το ακριβές ποσό της 13ης σύνταξης, αλήθεια είναι αυτό. Ήτανε ισόπωση της μιας επιπλέον σύνταξης για τους χαμηλοσυνταξιούχους, στα 2/3 για τους μεσαίους συνταξιούχους και ήτανε μισή σύνταξη για τους υψηλότερους. Τι κάνατε, εσείς που μας καταγγέλατε ότι αυτά είναι ψίχουλα, δεν προχωρήσατε παρά τις δεσμεύσεις σας προεκλογικές στη διατήρηση αυτού του μέτρου. Είπατε ψέματα στους ίδιους συνταξιούχους ότι δήθεν ποτέ δεν το θεσμοθετήσαμε. Και όχι μόνο δεν πήρατε τα χρήματα αυτά έστω για να τα δώσετε, να τα κατευθύνετε σε κάποιες άλλες κοινωνικές ανάγκες, αλλά τα πήρατε τα χρήματα αυτά για να τα βάλετε στη μαύρη τρύπα, στον κουβά της ιδιωτικοποίησης της επικουρικής ασφάλισης, η οποία θα κοστίζει κάθε χρόνο στον ελληνικό λαό περίπου 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ. Και έχετε το θράσος, όταν σας ζητάμε να πάρετε μέτρα με μείωση ειδικού φόρου κατανάλωσης, μείωση φόρου προστέμενης αξίας για τα βασικά καταναλωτικά προϊόντα, για να στηριχθούν οι πολίτες που χυμάζονται τα νοικοκυριά και επιχειρήσεις, μας λέτε θα έχουμε πρόβλημα δημοσιονομικό. Για να ασκείτε την πολιτική σας, την πολιτική των ιδιωτικοποιήσεων, την πολιτική της εξυπηρέτησης των funds, την πολιτική σας σκοπιμότητας και σε σχέση με τα εξοπλιστικά, που είναι υπέρογκο το ποσό των 7 δις, όπως αναλύσαμε διεξοδικά στην προχθεσινή μας συζήτηση, για να κάνετε απευθείας αναθέσεις. Και ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Χατζηδάκη, είναι 5 δις οι απευθείας αναθέσεις και κλειστοί διαγωνισμοί ή μήπως μεγάλο το ποσό? Γιατί αυτά που μετράγαμε ήταν για τους πρώτους 18 μήνες. Τους πρώτους 18 μήνες. Τους τελευταίους 4-5 μήνες δεν έχουμε μετρήσει. Μήπως ανέβηκε, πόσα είναι? Για αυτά όμως είχατε λεφτά να δώσετε. Για την κοινωνία δεν έχετε. Δημοσιονομική εκτροπή θα γίνει. Και βεβαίως να αναφερθώ και στο μεγάλο φιάσκο με το Συμβούλιο της Επικρατείας, που όρισε ως αντισυνταγματικές περικοπές το καλοκαίρι του 20 όχι μόνο το συντάξεων άνω των 1.000 ευρώ, αλλά και των δώρων και των επικουρικών συντάξεων που είχαν κοπεί με νόμο της κυβέρνησης Σαμαρά το 2012. Και αντί να συμμορφωθείτε στην απόφαση του ΣΤΕ, περιορίσατε τις επιστροφές μόνο στις περικοπές για κύριες συντάξεις άνω των 1.000 ευρώ. Δηλαδή ούτε ευρώ για τους χαμηλούς συνταξιούχους που δικαιώθηκαν δικαστικά, αλλά εσείς δεν θέλατε να τους αποζημιώσετε, να εφαρμόσετε την απόφαση. Και το πήγατε και λίγο παρακάτω. Με νόμο απαγορεύσατε και τη δικαστική διεκδίκηση
των επιστροφών, των περικοπών. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτό είναι το κοινωνικό σας πρόσωπο. Αυτό το κοινωνικό, πραγματικό κοινωνικό πρόσωπο της νεοφιλελεύθερης δεξιάς, της κυβέρνησης Μητσοτάκη, της αντίληψης Μητσοτάκη. Εγώ δεν θα λέω κυβέρνηση Μητσοτάκη και δεν θα λέω μόνο δεξιά γενικά. Είναι μια ξεχωριστή πολιτική αντίληψη που δοκιμάστηκε και το 1993, δοκιμάζεται και το 2019-2022. Και ένα κοινωνικό πρόσωπο ανάλγητο. Είναι μια αντίληψη που θέλει το κράτος πελάτη ιδιωτικών συμφερόντων. Αυτή λοιπόν, αυτό το πρόσωπο βλέπουν σήμερα οι πολίτες και εξοργίζονται. Και εσείς τα έχετε χαμένα. Επειδή δεν μπορεί να σταματήσει αυτή την εικόνα και αυτή τη φθορά το μηντιακό καθεστώς που έχετε καταφέρει αυτά τα 2,5 χρόνια να στήσετε. Σε ό,τι αφορά το νομοσχέδιο του ΕΦΚΑ, 2 λεπτά μόνο κύριε Πρόεδρε, του δίθεν εξυγχρονισμού του ΕΦΚΑ. Ο ΕΦΚΑ από κτήμα και περιουσία των μετόχων του, δηλαδή των ασφαλισμένων του, γίνεται λάφυρο στα χέρια μιας κομματικής κάστας και χορηγός βεβαίως των δικών σας παιδιών που είπα πιο πριν. Οι γενικοί διευθυντές και οι διευθυντές του ΕΦΚΑ δύναται να επιλέγονται με τριετή θητεία. Όχι μόνο από το δημόσιο, αλλά και από τον ιδιωτικό τομέα. Τα στελέχη του δημοσίου με χρόνια προϋπηρεσία και περγαμηνές θα παραμερίζονται με ευκολία για να προσληθούν οι ημέτεροι με διάθρητες διαδικασίες επιλογής. Οι προκηρύξεις θα διενεργούνται όχι από τον ΑΣΕΠ, αλλά με τη σύμπραξη του ΑΣΕΠ. Τα κριτήρια επιλογής θα είναι σε πολλές περιπτώσεις φωτογραφικά, αφού θα καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΦΚΑ, στο οποίο ως γνωστόν ο εκάστοτε διορισμένος από την κυβέρνηση διοικητής έχει τη σχετική πλειοψηφία. Ο διοικητής του ΙΕΦΚΑ, ένα μονοπρόσωπο διορισμένο όργανο, θα αποφασίζει για τον ορισμό των προϊσταμένων. Η τραγική ειρωνία. Αυτή η διάταξη έρχεται να ακυρώσει στην πράξη την περίφημη διαδικασία για τα επιταλλικά στελέχη του δημοσίου, που ψηφίστηκε μόλις πριν από 1,5 χρόνο από εσάς, για την επιλογή στελεχών της δημόσιας διοίκησης. Με αυτή τη διάταξη λοιπόν δεν πλήττεται μονάχα ο ΕΦΚΑ, αλλά ανοίγει μια μεγάλη κερκόπορτα για την επέλαση του κομματικού κράτους σε όλο το δημόσιο. Αυτό κάνετε. Τα κομματικά στελέχη, οι γνωστοί δίθεν άριστοι, με πτυχία ή χωρίς, θα κατακλείσουν τις επιτελικές θέσεις με πολυετή συμβάσεις που θα δεσμεύουν και την επόμενη κυβέρνηση. Αυτό το νομοσχέδιο λοιπόν είναι, να το πω αλλιώς, το διαβατήριο για το μεγάλο φαγοπότι του γαλάζιου κομματικού στρατού και των κρατικοδίαιτων ελίτ στο κράτος. Αυτό είναι. Κλείνω λέγοντας. Εμείς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεσμευόμαστε όχι απέναντι σε εσάς, αλλά απέναντι στο ελληνικό λαό. Εμείς δεν θα παίξουμε στο ίδιο γήπεδο που παίζετε εσείς. Προοδευτικές δυνάμεις στον τόπο πάντοτε θελήσαν με μεταρρυθμίσεις να δημιουργήσουν συνθήκες αξιοκρατίας στο δημόσιο. Και αυτό είναι το γήπεδο στο οποίο θα παίξουμε εμείς. Δεν θα παίξουμε στο γήπεδο της αναξιοκρατίας, στο γήπεδο του κομματικού κράτους. Δεσμευόμαστε για διαφάνεια, δεσμευόμαστε για λογοδοτία, δεσμευόμαστε για αξιοκρατία, δεσμευόμαστε για να σπάσουμε τον ομφάλιο λόρο σύνδεσης του κόμματος και του κράτους. Δεσμευόμαστε προφανώς ότι αυτό το νομοσχέδιο θα το καταργήσουμε. Θα το καταργήσουμε φέρνοντας τη θέση του ένα νομοσχέδιο που θα μπορεί να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας και κυρίως της κοινωνικής προστασίας για ένα σύγχρονο λειτουργικό ΕΦΚΑ στην υπηρεσία του πολίτη. Αυτή είναι μία από τις βασικές, αν θέλετε, ιδεολογικές μας διαφορές. Εμείς θέλουμε ένα κράτος ανθρώπινο και ισχυρό, δίπλα στο πολίτη. Εσείς θέλετε ένα κράτος κομματικό, ένα κράτος διεφθαρμένο, ένα κράτος όχι επιτελικό, αλλά επιλεκτικό, όπου επιλέγετε εσείς να υπάρχει. Και εν τέλει, ένα κράτος όπως αποδείχθηκε αυτά τα 2,5 χρόνια, αναποτελεσματικό. Απέναντι λοιπόν στο δικό σας, στη θέση μάλλον του δικού σας αναποτελεσματικού, διεφθαρμένου, κομματικού, επιτελικού κράτους, εμείς έχουμε όραμα να στήσουμε και θα στήσουμε το κοινωνικό, το ανθρώπινο, το δημοκρατικό κράτος με μια προοδευτική κυβέρνηση. Πόσο πιο γρήγορα έρθει στον τόπο, τόσο το καλύτερο. Και για τον λαό και για τον τόπο. Σας ευχαριστώ.
Ευχαριστούμε τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Τσίπρα.